Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια έκτακτη διαπεριφορά στη συνεδρίασή του αποφάσισε ώστε οι επόμενες συνεδριάσεις του σώματος, όσο διαρκούν τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα για την πρόληψη της διάδοσης του κορονοϊού, οι επόμενες λοιπόν συνεδριάσεις να γίνονται στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια στο Διπεθές Ερών. Είναι μια αίθουσα η οποία από πλευράς χωρητικότητας ασφαλώς μεν μας καλύπτει. Αφετέρου όμως, επειδή έχει γίνει πρόσφατα, ολοκληρώθηκε μετά από αρκετό κόπο η συντήρηση του συστήματος εξαερισμού ώστε να καλύπτει όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έχουμε τα σχετικά έγγραφα πλέον που το πιστοποιούν αυτό, τα οποία τέθηκαν υπόψη του σώματος. Συνεπώς λοιπόν, είμαστε στη θέση να προτείνουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ήδη την διεξαγωγή των συνεδριάσεων του σώματος πλέον σε έναν χώρο ο οποίος είναι καταλληλότερος και επαρκέστερος για να καλύψει και να διευκολύνει το έργο όλων μας. Θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω ότι οι συνεδριάσεις αυτές υποχρεωτικά είναι και κλεισμένο των θυρών. Δεν μπορούμε δηλαδή δυστυχώς να επιτρέπουμε την ελεύθερη είσοδο ή έστω και την περιορισμένη είσοδο των συνδημοτών μας. Είναι υποχρεωτικό λοιπόν από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να είναι και κλεισμένο των θυρών. Αφετέρου όμως έχουμε ήδη εφαρμόσει ως μέτρο ακόμη και στις προηγούμενες συνεδριάσεις μας στην αίθουσα της Σκεδής ότι θα μπορούν να παρίστανται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις συνεδριάσεις μας και δι' αυτού του τρόπου να υπάρχει μια δημοσιότητα σε αυτές. Νομίζω ότι πλέον ο χώρος είναι καταλληλότερος, επαρκέστερος και για τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους αλλά και για τα μέσα ενημέρωσης τα οποία θα μπορούν με μεγαλύτερη ευχέρεια να καλύπτουν τις συνεδριάσεις μας και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ή δυσκολία όπως είχαμε σε προηγούμενες συνεδριάσεις μας. Ήταν ομόφωνη η απόφαση? Η απόφαση ήταν ομόφωνη, ναι. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, επειδή ακριβώς τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που θέτουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και νομίζω ότι ήταν μια αυτονόητη ενέργεια την οποία από καιρό επιδιώκαμε και σε συνεργασία και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο του Γιάννη του Γάζου για τις προσπάθειες που κατέβαλε, γιατί εδώ και αρκετούς μήνες έγινε η προσπάθεια ώστε να συντηρηθεί ο κλιματισμός του θεάτρου και να μπορεί να μας καλύψει για να γίνονται αυτές οι συνεδριάσεις.